περιστατικό στην Βραχονισίδα Μικρός Ανθρωποφάγος. Περιγράφει την περιοχή των φούρνων με τις βραχονισίδες της, με την επισήμανση ότι οι φούρνοι βρίσκονται, εκεί βρίσκεται το νέο σημείο διαφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας, με την επισήμανση ότι είναι δύο χώρες που είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, ερίζουν για νησιά του Αιγαίου, βρίσκονται σε τροχιά αντιπαράθεσης και οι δύο ηγείρουν αξιώσεις για βραχονισίδες, τις οποίες θέλουν να επιβάλλουν τις αξιώσεις τους εν ανάγκη με στρατιωτικά μέσα, χωρίς όμως κάποια ένδειξη ότι θα μπορούσε κάποια από τις δύο πλευρές, κάποια από τις δύο χώρες να κάνει πίσω. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια είναι αυτό το οποίο είπες, Άννα, ότι ο ψυχρός πόλεμος που εξελίσσεται στην περιοχή των φούρνων θα μπορούσε να κλιμακωθεί και να οδηγήσει σε μια θερμή διένεξη. Ένας μάλιστα εκ των αρθρογράφων παίρνει αφορμή από την κατάσταση στο Αιγαίο για να υπενθυμίσει την κρίση των ημείων του 1996, η οποία, όπως αναφέρει, είχε ξεκινήσει με μια παρόμοια αντιπαράθεση για τις σημαίες. Ένα από τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε παρατηρεί ότι τα μέτωπα τώρα σκληραίνουν και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην επιθετικότερη εξωτερική πολιτική του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, αλλά και η Αθήνα ακολουθεί τροχιά αντιπαράθεσης και μάλιστα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην σκληρή, όπως αναφέρει, ρητορική που έχει επιλέξει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Καμένος. Άννα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε και όλα αυτά.